Και θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε στα δικαστήρια, να δώσουμε το λόγο στην Ρούλα Κουσκουρή, η οποία βρίσκεται από το πρωί εκεί, καθώς σήμερα ένας σημαντικός μάρτυρας είναι καταθέτει στη δικαστική αίθουσα για την υπόθεση της κατηγορουμένης από την Πάτρα. Έλα, Ρούλα μου. Καλό μεσημέρι από το Μικτόρκο, το δικαστήριο Αθηνών Εζίνα, εδώ που συνεχίζεται η τρίτη φάση εκδίκασης της υπόθεσης της κατηγορουμένης από την Πάτρα. Λέω για την τρίτη φάση γιατί βρισκόμαστε για μία ακόμη ημέρα στις καταθέσεις των μαρτύρων ειδικών γνώσεων που έχουν προταθεί από την πλευρά της υπεράσπισης. Σήμερα έχουν εκληθεί και είναι εδώ δύο μάρτυρες προκειμένου να καταθέσουν. Είναι ήδη εδώ ο κύριος Χρήστος Κραβαρίτης, ο ιατροδικαστής της Λάρισας, προκειμένου να καταθέσει στη συνέχεια. Στο βήμα από την ώρα που ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία είναι ο κύριος Ανδρέας Καραμέρης, παθολογοανατόμος. Είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να λέει τη δική του θέση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχουμε ακούσει ποτέ την άποψή του. Σήμερα λοιπόν εντός της αιθούσης ο παθολογοανατόμος αυτός, που να πω δύο στοιχεία έτσι για να καταλάβουμε τις ειδικές γνώσεις που έχει, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι συνταξιούχος παθολογοανατόμος, ήταν διευθυντής του 401 στρατιωτικού νοσοκομείου. Για πάρα πολλά χρόνια είναι στρατιωτικός γιατρός και συνταξιοδοτήθηκε γιατί τα τελευταία χρόνια από το 99 έως το 22 ήταν διευθυντής του εργαστηρίου παθολογοανατομίας στον Ίμιτς. Ο γιατρός αυτός λοιπόν είπε ότι εγώ θέλω να μείνω μόνο στις δικές μου γνώσεις, δηλαδή θέλω να μείνω στο δικό μου κομμάτι, δεν θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις που αφορούν την κλινική εικόνα του παιδιού και το τι έβλεπαν οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία. Ξεκίνησε λοιπόν έχοντας στα χέρια του την ιστολογική έκθεση του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος έχει υπογράψει το τι έχει δει στα ιστοτεμάχια και στα όργανα της μικρής Τζορτζίνας και πήρε λέξη-λέξη και σειρά-σειρά προκειμένου να εξηγήσει τι βλέπει ο ίδιος και πού έχει τις ενστάσεις του και τις διαφωνίες του. Αυτό που τόνισε ο κύριος Καραμέρης είναι ότι από την ιστολογική έκθεση που διάβασε στα χέρια του, αυτό που του κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και εστίασε πάρα πολύ σε αυτό, είναι το βάρος της καρδιάς της μικρής Τζορτζίνας. Είπε ότι τα 47 γραμμάρια που αναγράφονται στην ιστολογική δεν μπορεί να το πιστέψει ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να είναι ένα βάρος, δηλαδή αυτό της καρδιάς που να είναι συμβατό με τη ζωή ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών. Ο ίδιος προσκόμισε έγγραφα από ιατρικά βιβλία που αναφέρουν ότι στην ηλικία των 8-8,5 ετών το βάρος της καρδιάς θα έπρεπε να είναι 110 με 115 γραμμάρια. Βέβαια δέχθηκε πάρα πολλές ερωτήσεις από την πρόεδρο της ΕΔΡΑΣ, η οποία του είπε ότι έχουμε ακούσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα ότι ενδεχομένως να έχει παίξει ρόλο ότι αυτά τα όργανα είχαν τοποθετηθεί σε φορμόλι. Ο ίδιος λοιπόν επέμεινε και εξήγησε ότι όταν ένα όργανο μπαίνει μέσα στην φορμόλη αυξάνεται το βάρος και δεν μειώνεται. Άρα τα 47 γραμμάρια που πήρε στα χέρια του ο κύριος Θεοχάρης, πιθανότατα στην πραγματικότητα η καρδιά της Τζορτζίνας να ήταν ακόμη μικρότερη στα 44 ή 45 γραμμάρια. Ο ίδιος βέβαια ερωτώμενος από την πρόεδρο είπε ότι δεν πιστεύει ότι το παιδί πέθανε από την καρδιά του. Αυτό είναι μια σημαντική τοποθέτηση από τον συγκεκριμένο γιατρό παθολογοανατόμο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους πνεύμονες, είπε ότι εκεί είναι αυξημένο το βάρος, άρα εκεί είχαμε πνευμονικό είδημα σύμφωνα με τις δικές του γνώσεις ως ειδικός, αλλά και πάλι δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να πει ότι πέθανε από αυτό η μικρή Τζορτζίνα. Όμως τονίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στον οργανισμό της Τζορτζίνας και στις εξετάσεις της υπήρχαν 20.000 λευκά. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει τη δική του τοποθέτηση για το τι πιστεύει από τι πέθανε το παιδί. Σε λίγο θα δεχτεί ερωτήσεις από την υπεράσπιση και ενδεχομένως να προκύψει η τοποθέτησή του εάν μέσα από τις δικές του γνώσεις μπορεί διαλευκάνει το πώς τελικά αυτό το παιδί έφυγε από την ζωή. Ρούλα μου, επειδή ο κύριος Κραβαρίτης, ο οποίος είναι ο μάρτυρας που περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είναι ο ιατροδικαστής που περιμέναμε να κάνει την κατάθεσή του, γιατί όλα κρίνονται στα ιατροδικαστικά ζητήματα πια. Δεν έχει καταθέσει ακόμη. Αναμένουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ θέλω να μου πεις, τι έγινε με αυτό που μας το έσκασες χθες, αλλά τελείωνε η εκπομπή και δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, με το αν οι κατηγορουμένοι από την Πάτρα είναι ασθενείς τελικά, με κάτι το οποίο προέκυψε μέσα στη δικαστική αίθουσα και ότι η καρδιά της δεν αντέχει, κατάλαβα καλά. Και απειλείται η ζωή της. Και απειλείται η ζωή της.
Εντός της αιθούσης, λοιπόν, εχθές, κενό κατέθετε η κυρία Δημακοπούλου, επιχειρηματολογώντας Ζήνα για το παράγοντα κληρονομικότητας. Έσκασε μια βόμβα, όπως είπες και εσύ. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι υπάρχει μια εξέταση μαγνητικής που έχει γίνει στην κατηγορουμένη, που αποδεικνύει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά της. Και μάλιστα αναφέρθηκε με πάρα πολύ ανάλυση η κυρία Δημακοπούλου στο κλάσμα εξώθησης της καρδιάς. Είπε ότι εάν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό να έχει αυτό το πρόβλημα στην καρδιά της ή κατηγορουμένη, θα έχει προσδόκιμο ζωής έως 3 χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε κάτι τέτοιο εντός της αιθούσης. Θέλω να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή ακόμη και η κατηγορουμένη έδειξε να ξαφνιάζεται, γύρισε το κεφάλι της. Δεν της το είχαν πει δηλαδή. Να δει. Δεν της το είχαν πει μέσα στη δικαστική αίθουσα. Είπε σε έναν άνθρωπο. Δεν ήταν και φόρος αυτός και τρόπος αυτός να πει ότι έχει 3 χρόνια ζωή. Μέσα στη δικαστική αίθουσα λες, ας πούμε, στην γυναίκα ότι θα πεθάνει σε 3 χρόνια. Νομίζω ότι. Πολύ σκληρό. Για την καρδιά, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ειδική η κυρία Δημακοπούλου, γιατί υπάρχουν καρδιολόγοι, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Το λέει, βρε, αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα καρδιάς και τοποθετώντας από βηματοδότες μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ζουν. Αυξάνουν το προσδόκιμο της ζωής. Μέχρι και τα 100. Δεν θέλω να γράψω ονόματα και διευθύνεις, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Το να λες, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο μέσα στη δικαστική αίθουσα ότι έχουν προσδόκιμο ζωής αυτές οι μαγνητικές 3 χρόνια είναι λίγο σκληρό, δεν ξέρω. Ρούλα μου, πριν απαντήσει. Ρούλα μου, να ρωτήσω και κάτι. Και να σας πω. Να το πει συνολικά, κληρονομείται αυτό που έχει η κατηγορουμένη από την Πάτρα, είναι κληρονομικό. Αυτό υπονόησε η κυρία Δημακοπούλου, ότι είναι ένας παράγοντας κληρονομικότητας, ότι έπρεπε να έχουν γίνει πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και στους 2 γονείς, δηλαδή και στη μητέρα όταν νοσηλευόταν η Τζοζίνα. Να σας θυμίσω ότι είχαν γίνει εξετάσεις στους 2 γονείς στο Νάσιο την περίοδο που η Τζοζίνα νοσηλευόταν. Δεν είχε προκύψει κάτι. Θέλω να το αναφέρω αυτό για να ξέρουμε ακριβώς τι εξετάσεις υπήρχαν μέχρι τη στιγμή που ακούσαμε χθες από την κυρία Δημακοπούλου ότι μια νέα εξέταση που έγινε τώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο σοφρονιστικό κατάστημα παρουσιάστηκε αυτό το έντονο πρόβλημα στην καρδιά της κατηγορουμένης, λέγοντας χαρακτηριστικά μάλιστα η κυρία Δημακοπούλου ότι μπορεί να είναι 33 χρονών, αλλά έχει μια καρδιά 70χρονου ανθρώπου η κατηγορουμένη. Γι' αυτό και ανέφερε ότι αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό το κλάσμα εξώθησης της καρδιάς να μειώνεται, τότε σε το πολύ 3 χρόνια δεν θα είναι στη ζωή η κατηγορουμένη. Βέβαια, να σας πω ότι ακόμη και οι συγγενείς της, γιατί είναι εδώ όλες τις ημέρες, Ζήνα, και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ήταν η μητέρα της που άκουσε κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι πάγωσε ακούγοντας αυτό. Στη συνέχεια την είδαμε έξω όταν βγήκε από την αίθουσα αργότερα να κλαίει. Δεν ξέρω αν έκλαιγε γι' αυτό τον λόγο. Αυτό το έχει βεβαιώσει κανένας άλλος, ή το λέει μόνο η κυρία Δημακοπούλου? Κανένας άλλος το έχει βεβαιώσει, κανένας καρδιολόγος, κανένας ειδικός? Ανέφερε η κυρία Δημακοπούλου και παρέδωσε τις εξετάσεις που έγιναν από τον γιατρό του σοφρονιστικού καταστήματος, Δημήτρη, και σε αυτές τις εξετάσεις, με βάση αυτά που βλέπει και η κυρία Δημακοπούλου, αναφέρει ότι το προσδόκιμο ζωής είναι αυτό. Άρα που ανέφερε. Άρα συμφωνεί και ο γιατρός, ας πούμε, από την εξέταση. Δεν φαντάζομαι ότι ο γιατρός δεν έχει προσδόκιμο ζωής 3 χρόνια. Δεν ξέρω, αλλά τι της είπε ξαφνικά, πήγε στο δικαστήριο και άκουσε. Ναι, ναι. Στο έγγραφο δεν αναγράφεται φυσικά το προσδόκιμο ζωής. Δεν έχω δει τέτοιο έγγραφο στη ζωή μου εγώ. Αναγράφεται το πρόβλημα. Πάρτε το αυτό προσδόκιμο ζωής 3 χρόνια. Ναι, αλλά το πρόβλημα αναγράφεται. Δεν υπάρχει. Η οικογένεια έχει ιστορικό. Προηγούμενο ιστορικό έχει οικογένεια. Τέτοιου προβλήματος. Το πρόβλημα αναγράφεται όντως, δηλαδή ποια είναι η πάθηση από την οποία πάσχει πλέον η κατηγορουμένη από την Πάτρα. Με κάθε πρέπει να προσέξει. Εγώ μπορώ να αναφέρω κάτι, ίσως να μην πρέπει να πω κάποιες λεπτομέρειες, γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα. Απλώς πρέπει να προσέξει. Αν αυτό όντως είναι έτσι και γιατί να αμφισβητήσουμε εμείς άλλωστε, πρέπει να προσέξει. Λοιπόν, Άνω Τελεία, θα ξαναέρθουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε σε αναμονή της κατάθεσης του κυρίου Κραβαρίτη.